Δεν θα μπορούσα αυτή τη μέρα να αρχίσω την τοποθέτησή μου παραλέγοντας πως θέλουμε σαν δουσού του Σωματείου Εργαζομένων στη Pfizer να εκφράσουμε την συμπαράστασή μας και την αλληλεγγύη μας στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης που αγωνίζεται σήμερα για τα αυτονόητα, για τη ελευθερία και την ανεξαρτησία του, και να καταδικάσουμε κάθε αποτρόπαιο έγκλημα που βλέπουμε να διονύζεται εδώ και 75 χρόνια σε βάρος αυτού του λαού. Εκ μέρους του Σωματείου θα ήθελα να σας μεταφέρω μία εικόνα για τη δική μας κατάσταση. Το Σωματείο μας το ιδρύσαμε φέτος. Προέκυψε να πατήσει πάνω σε ζητήματα που προϋπήρχαν. Η αφορμή ήταν η τροποποίηση της σύμβασής μας που ήρθε να ενσωματώσει το ευρυδικό μοντέλο και το νόμο του Χατζηδάκη. Ακολούθησαν διάφορες δημόσιες και συζητήσεις και στον χώρο της δουλειάς μας, εφόσον επιστρέψαμε και στα γραφεία. Δυναμώσαμε και γίναμε μαζικότεροι μέσα από την μεγάλη μάχη και, και τις μεγάλες απεργίες μετά από τα Τέμπη. Μας ένωσε δηλαδή η οργή μας, μας ένωσε η αλληλεγγύη μας μπροστά σε αυτό το έγκλημα που είδαμε να συντελείται μπροστά στα μάτια μας. Διοργανώσαμε περισσότερες μορφές αλληλεγγύης και στις υπόλοιπες εξελίξεις που είδαμε να συμβαίνουν μπροστά στις πλημμύρες και τις πυρκαγιές του τελευταίου διαστήματος, μπροστά σε κάθε ζήτημα μεγάλο ή μικρό στον χώρο της δουλειάς και έξω στην κοινωνία, στο πλευρό και άλλων σωματείων και φορέων. Φτάσαμε πρόσφατα να εκλέξουμε και τον πρώτο μας τακτικό δουσού από τις πρώτες μας εκλογές. Πολλοί κόσμος και συχνά και νεότεροι, ας πούμε, στην ηλικία και στην εμπειρία τους αγώνες αγκάλιασαν το Σωματείο, ήρθαν σε επαφή μαζί του και το μαζικοποίησαν. Έχουμε εμπνευστεί όλο αυτό το διάστημα από μεγαλειώδεις αγώνες που γίνανε σε εργατικό κίνημα στη χώρα μας και αλλού, από τα εμβληματικά παραδείγματα της Costco, της Largo, της eFood και άλλων, ακόμη περισσότερο από τις μάχες που δίνουν εργάτες και ταρακουνάνε όλη την Ευρώπη το τελευταίο διάστημα. Τις τελευταίες μέρες προς το διάστημα, ακόμη από μαζικότατες απεργίες με δεκάδες χιλιάδες απεργούς στην Αμερική, στις αυτοκινητοβιομηχανίες, στην υγεία, στον τουρισμό, επιστημισμό και αλλού. Ακόμη περισσότερο μας εμπνέουν και μας δίνουν κουράγιο και ευελπιστούμε και εμείς να δώσουμε αντίστοιχα το παράδειγμα από την ίδρυση μια σειρά σωματείων που ξεπετάγονται και ιδιαίτερα και σε κλάδους και σε χώρους που μας πλασάρονται και ως ας πούμε γη της επαγγελίας, όπως είναι πληροφορική, όπως είναι χώρος καινοτομίας, που πλασάρεται και ως κερδοφόρος και κατ' επέκταση σαν κάτι που παρέχει ασφάλεια σε εμάς τους εργαζόμενους. Η αλήθεια όμως ποια είναι? Βλέπουμε ότι ακόμη και σε τέτοιες εταιρείες όπως είναι η Microsoft, η Meta, η Twitter και άλλοι τέτοιοι κολοσσοί, η Amazon, κάνουν δεκάδες χιλιάδες απολύσεις. Και ακόμα και εμείς στη Pfizer έχουμε πάρει πρόσφατα αντίστοιχες ανακοινώσεις. Σήμερα ειδικά σε μάζο όλου του δυναμικού όλης της Pfizer, ο CEO χωρίς καμία ντροπή μας ανακοίνωσε περικοπές οι οποίες αντιστοιχούν σε 3,5 περίπου δισεκατομμύρια. Και με θράσος μας ανακοίνωσε ότι ό,τι περικοπές και απολύσεις γίνουν, θα γίνουν με αγάπη και συμπόνια. Να σας θυμίσω, μιλάμε για τη Pfizer που ανακοίνωσε μετά την πανδημία και μετά τις πωλήσεις του εμβολίου και της φαρμακευτικής αγωγής για τον κορονοϊό τα ιστορικά και πρώτη φορά στα χρονικά κέρδη των 110 δις. Η ίδια Pfizer λοιπόν σήμερα βγάζει το λογαριασμό και τα κέρδη της, αν και αυξανόμενα, επειδή δεν είναι ακριβώς αυτά που περίμεναν, ξαφνικά αλλάζει γνώμη και από τον άνθρωπο ως προτεραιότητα έχουμε τον άνθρωπο ως ένα αναλώσιμο εξάρτημα. Τώρα για όλους εμάς εργαζόμενους της Pfizer και το νέο μας σωματείο δεν υπάρχει κανένα δίλημα, είτε μιλάμε για απολύσεις συναδέλφων στην Ελλάδα, το οποίο ήδη έχουμε δει να συμβαίνει, είτε μιλάμε για απολύσεις στην Αμερική ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, που δυστυχώς ή ευτυχώς είναι και η πιο ακριβή, έτσι, που να σημειωθεί ότι και σε αυτήν ακόμη την περίπτωση συνοδεύεται και από αύξηση ραγδαία του φόρτου εργασίας για εμάς τους φθηνότερους που μένουμε πίσω, όσο μένουμε. Το ζήτημα λοιπόν για μας είναι ένα, ότι σε κάθε συνάδελφο που αντιμετωπίζει την απόλυση και τις περικοπές θα είμαστε στο πλευρό του,
αλλά και στη μάχη για να μην συμβεί, να μην πάρθει κανένα από αυτά τα μέτρα που μας ανακοίνωσαν. Αύριο κιόλας ξεκινάμε και μαζικοποιούμε το σωματείο μας στην συνέλευση που έχουμε βάλει για να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα που μας καίνε. Και στο επόμενο διάστημα θα οργανώσουμε και εμείς την απάντησή μας στο πλευρό και όλων των σωματείων και φορέων που βρίσκονται και εδώ σήμερα. Και αυτό που όλοι μας σκεφτήκαμε είναι ότι ευτυχώς αυτή τη στιγμή μας βρίσκει με το σωματείο μας δυναμωμένο μετά από και τη μάχη των εκλογών στην Pfizer. Είναι το αποκούμπι μας. Είναι ένα νέο σωματείο, όμως υπάρχει πολύ μεγάλη πείρα από την πρόσφατη και την παλιότερη ιστορία του εργατικού κινήματος και των συναδέλφων και συναγωνιστών που βρίσκονται σήμερα εδώ. Και εξάλλου, τι είναι αυτό που περιμέναμε από μια εργοδοσία η οποία στην προσπάθειά μας να μαζέψουμε ήδη πρώτης ανάγκης για τις πλημμύρες στη Θεσσαλία μας έβαλε εμπόδια. Από την εργοδοσία η οποία μας μαζεύει και μας μιλά για το πόσο τυχεροί είμαστε και μπήκε η χώρα μας στο σωστό δρόμο μετά από και τις εκλογές του Ιουλίου, και να ευχαριστούμε τη μοίρα μας που ο Άδωνης κάθε φορά που η Pfizer θα το ζητήσει θα αλλάξει τον νόμο αν χρειαστεί και σε μία βραδιά. Και τι περιμένουμε από την εργοδοσία, η οποία μπροστά σε αυτό το έγκλημα ενάντια στο λαό της Παλαιστίνης, αυτό που είχε να πει ήταν να στείλει τις προσευχές της στο Ισραήλ. Λοιπόν, σε όλες αυτές τις, όλα τα θέματα θα συζητήσουμε και μεταξύ μας οι συνάδελφοι της Pfizer, και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μας έχουν απέναντί τους και στο πλευρό όλων των συναγωνιστών που βρίσκονται σήμερα εδώ και πολλών ακόμη περισσότερων. Ευχαριστώ.